Ωραία. Στηθείτε. Λοιπόν, πάω να φέρω τον καλεσμένο μας. Πόσο καιρό έχω να δω, καλέ, το Γιάννη Αϊβάζη. Για πείτε μου, πού θα έρθει. Τον περάσατε από πίσω από το μύθο. Θα έρθει με μυρωδιά τσικνίσματος. Τέλεια, πάμε. Πού είσαι, ρε Γιάννη. Γιάννη. Δεν έχω λόγια. Τι κάνεις. Μυρωδιές όπως εσύ. Πώς με λέμε. Όλα. Όλα. Κανονικά. Ευχαριστούμε. Να σου πω, σου πάει το Σπανιόλος και με τη γυναίκα σου που έχει το μαύρο μαλλί, το καταπληκτικό και τη ματάρα. Ναι. Είναι, είσαστε ιδανικό ζευγάρι για να ντυθείτε Σπανιόλοι. Α, ναι. Ωραία. Τι, άσχημα. Γεια σας, έλα. Ξέρεις, έτσι, η χαρά της κόρης μου είναι αυτή την ώρα. Βλέπει όλα τα παράθυρα μαζεμένα, ξέρεις. Γεια σας, γεια σας. Και όλων των παιδιών. Ναι, βέβαια. Φίλε Γιάννη, δεν σε έχω ξαναντυθεί. Γιατί δεν έχω ξαναντυθεί. Πολύ απλά. Γιατί, σου πάει. Δεν ντροπές, ρε παιδιά. Για αυτή τη μέρα. Όλοι μας δεν ντυνόμασταν. Ελάτε. Ναι. Τι έγινε, ρε Γιάννη. Αυτό μας μάρανε τώρα. Έχουν άλλα για να σχολιάσουν, Έμα. Τι κάνεις, Γιάννη μου, πώς είσαι. Γιατί έχω καιρό να σε δω. Γιατί έχουμε να τα πούμε από πέρσι το Μάιο. Ναι. Γιατί δουλειές, τρεξίματα. Κρίσεις, ξέρεις, τα πάντα. Εγώ θυμάμαι τον τελευταίο καιρό, η τελευταία είδηση που πραγματικά έπεσα ξερή και δεν θυμάμαι αν μου το έχεις πει εσύ ή η Μαρία, είναι ότι ξανασχολείσαι με τον αθλητισμό. Δεν ξανασχολούμαι με τον αθλητισμό. Πάντα ασχολούμαι με τον αθλητισμό. Αλήθεια. Απλά δεν ήταν τόσο ενεργά σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή, πέρσι έπαιζα στο Πανιόνιο, φαντάσου ήταν Β' Εθνική, καταφέραμε να ανεβάσαμε στη Α2. Φέτος έγινε πρόταση το καλοκαίρι. Ρωμαλί έχω. Φέτος μου έγινε πρόταση να παίξω στην ΑΕΚ. Περισσότερες υποχρεώσεις, Α1 κατηγορία μεγάλη. Με τα πιτσιρίκια τώρα, να σου πω, με τα πιτσιρίκια τώρα να τρέχουν, ξέρεις, σφαίρα και αυτά και σε ακολουθείς. Ο ταλέπορος. Κάνεις προπόνηση. Κάθε μέρα. Σούπερ εσύ. Να σου πω. Από τον Μάιο, από τον μέσα Ιουνίου, αρχές Ιουλίου μέχρι τώρα, ασταμάτητα με προετοιμασίες. Με τρεξίματα, στους στίβους, στα τέτοια. Και μέσα σε αυτά τα τρεξίματα παίρνεις και τα κείμενα τα θεατρικά και διαβάζεις και τρέχεις κιόλας. Φοβερό, μπράβο. Βέβαια. Να σου πω, αν και έχουμε συνηθίσει τους τραγουδιστές που πολλές φορές ξεκινάνε από φοιτητές ή και διπλωματούχοι, από ιατρική, από ό,τι χώρο μπορείς να φανταστείς και ξαφνικά μπαίνουν στο τραγούδι, είσαι η πρώτη περίπτωση από ηθοποιό που μπαίνει σε ένα άλλο κομμάτι. Όπως είναι μάλιστα ένα δύσκολο. Δηλαδή. Ελένη, εγώ δεν το κάνω επαγγελματικά αυτό. Δηλαδή, επαγγελματικά με την άποψη ότι, κοίτα, φέτος είναι μια χρονιά λίγο δύσκολη για όλους. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, προσπαθείς και. Βάζεις το χρόνο σου, φτιάχνεις το χρόνο σου ανάλογα με τις υποχρεώσεις σου. Εγώ από πέρσι αποφάσισα, επειδή δεν θα έκανα θέατρο όταν τελείωσα την κυρία Γόρεν, είπα δεν θα κάνω θέατρο το καλοκαίρι μέχρι τη δεύτερη σεζόν του θέατρου, τη θεατρική, έτσι, που είναι από Ιανουάριο μέχρι το Μάιο. Είπα ότι έχω ελεύθερο χρόνο, οπότε θα μπορώ πιο ενεργά, παράλληλα σε όλες τις ασχολίες μου, να είμαι λίγο πιο ενεργός στον αθλητισμό. Ούτως ή άλλως στον αθλητισμό, εγώ δεν είχα σταματήσει. Αλήθεια. Εγώ από 8 χρονών, εκτός από 2 χρόνια που είχα τραυματιστεί στον ώμο. Που δεν μπορούσα να παίξω, παραδείγματος χάρη, ήμουνα σε ομάδα, ήμουνα στην πολιτεία, μετά πήγα στον Πανιόνιο και τώρα παραδείγματος χάρη στην ΑΕΚ. Κορίτσια έρχονται στο γήπεδο να σας δουν. Άναψε του φωτιές. Πάρα πολύ. Πάρα πολλά. Πάρα πολύ. Ίσιοσε τον λίγο τώρα. Έλα, Κουνταρά. Θα τα ακούσει, Γιάννη, θα τα ακούσει και γιατί μόνο. Έλα τώρα. Πολλά κορίτσια. Αυτόγραφα. Σε είδα τραγούδα και σπίτι δεν τρέπεσαι, μόλις χώρισα τώρα κι αυτά. Άσε με τώρα. Γιατί μπήκα στο σπίτι. Παρακαλώ. Αφού μου αρέσει το τραγούδι, γιατί. Σε παρακαλώ. Άσε με τώρα. Αυτόγραφα που δίνεις. Κοίτα, το ωραίο είναι ότι παρόλη την καφρίλα που έχουμε μέσα στον αθλητισμό γενικά. Μην το λες έτσι, μου αρέσει. Το λέω γιατί έτσι είναι. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Βλέπεις, πας να δεις ένα αγώνα ποδοσφαίρου ή ένα αγώνα οτιδήποτε και βλέπεις τώρα παιδιά τα οποία δεν ξέρουν τι να κάνουν, αρχίζουν και πετάνε αντικείμενα, ανάβουν φωτιές, παίζουν μόνο ξύλο. Δεν είναι αυτοί οι οπαδοί των ομάδων που πηγαίνουν και βλέπουν. Δεν είναι όλοι, δεν φέρω το λόγο. Ναι, σαφώς είναι μια μικρή μερίδα. Είναι το ίδιο πράγμα, παραδείγματος χάρη, όπως βλέπεις μια ειρηνική διαδήλωση που καταλήγει να σπάνε τις τζαμαρίες, να καίνε τα καταστήματα των ανθρώπων, οτιδήποτε. Αυτές οι μικρές ομάδες, τέλος πάντων. Αυτό που σου λέω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο είναι ότι παρόλη αυτή την καφρίλα, και το ξαναλέω, που υπάρχει και διαχέεται μέσα σε όλα αυτά στα γήπεδα που πάει ο καθένας να εκτονωθεί. Βλέπεις και άνθρωπους πολιτισμένους. Παραδείγματος χάρη, εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που πήγα να παίξω αγώνα πάνω στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ. Που εννοείται ότι οι ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ έχουν διαφορές ή προβληματικές και αυτά. Φιλικά σωματεία είμαστε. Και πραγματικά οι φιλάθλοι
Παρόλο που ακούστηκαν λίγα συστηματάκια και αυτά, ήταν πάρα πολύ καλή μετά. Βλέπουν θέατρο, με ρωτάγανε για το θέατρο. Πραγματικά, δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία. Μόνο για κοπέλα δεν μας είπε, Τρεγιάννη. Τώρα μας έκανες ανάλυση των φιλάθλων, δηλαδή. Ούτε εγώ δεν τα κάνω αυτά. Πες για τους φίλους σου που παίζουν ότι κάποιες κοπέλες πάνε και τους βλέπουν. Κάποιοι φίλοι που λες που έχω, έρχονται συνέχεια και τους βλέπουν. Ειδικά σε αυτό το τζαούσι που έχουμε στην ομάδα, όλες οι γυναίκες. Η Μαρία έχει έρθει. Η Μαρία έχει στα παιχνίδια που κάνουμε τώρα εμείς, επειδή παίζουμε Παρασκευή ή Σάββατο ή έχουμε εκτός και αυτά, δεν μπορεί να έρθει γιατί έχει θέατρο συνήθως εκείνες τις ώρες που παίζω εγώ. Έχει διπλές παραστάσεις. Δεν μιλάω για τώρα. Έχει έρθει κόρη μου. Ξέρω εγώ. Έχει έρθει κόρη μου να με δει άγωνα. Έλα, ρε. Αλήθεια. Και. Τη άρεσε. Πες μου αντιδράσεις. Πόσο το μωρό τριών είναι τώρα, 2,5? Τι 2,5 καλέ. Κοντεύουμε 4. Πέρασαν τόσα χρόνια. Ρε, πότε παντρευτήκατε εσείς, πότε τα κάνατε, ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Πριν ένα χρόνο. Και πέρασαν. Όχι, αλήθεια. Πόσο έχει πέρασει, ένα χρόνο έχει πέρασει. Τι εννοείς τώρα, το θρησκευτικό, το γάμο. 1,5 χρόνο, ναι, το θρησκευτικό γάμο. Ναι, εντάξει. Ο θρησκευτικός. Έχετε κάνει πολιτικό. Δεν έχουμε κάνει κανένα πολιτικό. Αλήθεια. Ωραία. Εγώ πώς σας νόμιζα ότι από την αρχή που γνωριστήκατε έμεινε έγκυος, κάνατε πολιτικό γάμο και προχώρησαν όλα τα πράγματα τρελά γρήγορα. Αυτό το είχατε αφήσει. Δεν θέλαμε να κάνουμε πολιτικό γάμο, θέλαμε να κάνουμε αυτές τις σκεφτόμενες. Ναι, παιδί μου, εντάξει, δεν λέω, νόμιζα, ξέρω εγώ, γιατί έτσι νόμιζα. Κι εγώ έτσι νόμιζα, αλλά ευτυχώς κατάλαβα ότι δεν είχα κάνει τότε. Τώρα έχει δεν έχεις και κόσμο να γυρίσω πάλι πίσω να ρωτήσω. Α, κανένας για δεύτερο. Δεν έχει. Κανένας. Εσείς για δεύτερο. Ναι. Ναι. Άμα τι. Εσύ είσαι πλούσιος. Καλά. Και τα παντζάκια τρέχουν. Όχι, ναι, κοίτα να δεις. Εκτός τουλάχιστον... από το οικονομικό υπάρχει κάτι άλλο πάντως δεν, που δεν είναι σας... θέμα το οικονομικό, είναι το θέμα του χρόνου κυρίως. Γιατί ξέρεις τι, και οι δύο μας έχουμε και τις δουλειές, το παιδί πρέπει να σε βλέπει εκεί. Εμείς το αισθανόμαστε κάθε φορά τώρα, κάθε μέρα. Όταν σου λέει, ξέρω εγώ, η μικρή, σου λέει μπαμπά πάλι φεύγεις ή φεύγεις, θα ξανάρθεις. Και εσύ πρέπει να φύγεις το πρωί και να γυρίσεις στις 11, 10 η ώρα που κοιμάται. Εκεί σε σπάρεις την καρδούλα σου, δεν γίνεται αυτό. Τουλάχιστον για τώρα, για τον επόμενο χρόνο ή νομίζω, που ξέρω, μπορεί να κάνουμε, ξέρω εγώ. Αλλά προγραμματισμένα δεν προγραμματίζεται. Είπα, όχι, αύριο δεν θα κάνω παιδί. Ούτε την άλλη ομάδα τουλάχιστον. Ποτέ μην λες ποτέ. Η όλη κρίση εσένα τι σου έχει πάρει. Έχει πάρει, ας πούμε, από τη διάθεση, από τον χρόνο. Καλά, για χρήματα δεν ρωτάω, γιατί από όλους έχει πάρει. Δεν το συζητάμε. Κοίτα να δεις. Η κρίση δεν υπάρχει, νομίζω, άνθρωπος εκτός εφοπλιστές ότι θα λέει ότι ξέρεις κάτι δεν τους επηρεάζει. Ακόμα και αυτός επηρεάζει. Σίγουρα ξέρει κάτι. Έτσι, είναι... μιλάω για όλου του υπόλοιπου στο μυζό. Την προσωπική σου ζωή, την ερωτική σου ζωή, ξέρω εγώ τι. Κοίτα, υποχρεώνεσαι και κόβει πράγματα. Για πολλού λόγου. Δηλαδή, θα υποχρεωθεί να σκεφτεί λίγο, όχι λίγο, πολύ, πολύ, πολύ σοβαρά τι είναι αυτό που κάνει ή τι θα κρατήσει από αυτά που έκανε ή τι θα ξοδέψει. Και μπορώ να σου πω ότι και εμένα, δηλαδή φέτος το βλέπουμε. Φέτος το βλέπουμε πιο σκληρά, γιατί πέρσι το είχαμε πάρει χαμπάρι, γενικά. Φέτος όμως ήρθε... Δηλαδή το νιώσαμε όλοι μας το πέτσι μας. Και πολύ περισσότερο κι εγώ, και, γιατί έχω και ένα μαγαζί, έτσι, το οποίο το βλέπω από τον κόσμο. Για πες μου. Βλέπεις τον κόσμο, βλέπεις τα παιδιά να έρχονται απεγνωσμένα να ζητάνε δουλειά, να σου λένε την ιστορία τους, αυτά. Βλέπεις τον κόσμο ότι έχει μειωθεί, ότι... Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πόσο κάνει ο καφές, ο φραπέ. Ο φραπέ που ξέρουμε όλοι και που όλα τα νέα παιδιά πίνουν. Πόσο στοιχίζει ο φραπέ? Πόσο στοιχίζει για αυτό που θα έρθει να το πάρει, εννοείς? Ναι, παιδί μου, έχουμε να κάτσουμε να πιω ένα καφέ και λέω ένα φραπέ. Πόσο θα πληρώσω? Κοίτα να δεις. Εγώ επειδή δουλεύουμε με νέα παιδιά, με φοιτητές και αυτά, εγώ το έχω πάρα πολύ φθηνά. Εγώ τον καφέ τον έχω 1 ευρώ, 1,5. Έρχεσαι, κάθεσαι και έχει 1,5 ευρώ. Ναι, στους καφέδες τους απλούς, ναι, το πολύ μέχρι 2 ευρώ. Ωραίος. Δεν θέλω και... Ξέρεις τι, είναι αυτό που σου λέω, εγώ δουλεύω με νέα παιδιά. Δηλαδή βλέπεις όλοι οι φοιτητές από τη Σελέτε, παλιά Σελέτε εκεί πέρα που έρχονται στο Νέο Ηράκλειο και αυτά. Δεν θέλω, δηλαδή το έχουμε συζητήσει κιόλας και με τα παιδιά ή οτιδήποτε και είναι κρίμα. Θέλει το παιδί να έρθει να κάτσει, να παίξει με το ίντερνετ το δικό του, να κάνει την εργασία του μέσα στο μαγαζί ή οτιδήποτε και αυτά. Δεν μπορείς να το χτυπήσεις, δηλαδή δεν μπορείς τώρα να βγάλεις τι. Και αυτό βέβαια είναι ναι. Ισχύει ότι είναι τόσο ακριβώς ο καφές στην Ελλάδα? Ισχύει ότι είναι. Δεν ακούγεται το μικρόφωνο μου. Λίγο πιο δυνατά. Ισχύει ότι είναι τόσο ακριβώς ο καφές στην Ελλάδα, γιατί πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα στο Δήμο για τα τραπέζια έξω. Κοίτα να δεις. Με την καινούργια τη ρύθμιση που έγινε γενικά. Κάτι έχω μάθει τώρα εγώ, έτσι έχω πει με αυτά.
το να πληρώνεις ΦΠΑ, ξέρω εγώ, 23%. Δηλαδή φαντάσου ότι δεν έχεις κέρδος γενικά. Γι' αυτό κιόλας και οι περισσότεροι το κάνουν αυτό. Για φαντάσου τώρα σε ένα καφέ το οποίο κοστίζει 3,5 ευρώ και είναι ακριβώς, όντως, πολύ ακριβώς καφέ στην Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή το καφέ, το καφέ στην Ελλάδα το πληρώνουμε. Μεγάλη διαφορά όμως. Σε μερικά μέρη το πληρώνουμε πιο ακριβά από όλη την Ευρώπη. Γενικά. Ναι. Είπαμε ότι χάρη ένα συγκεκριμένο. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι πήγα στην Κύπρο πρόσφατα πριν μια εβδομάδα και πίνω ένα συγκεκριμένο αναψυκτικό έτσι στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο εδώ αναψυκτικό το έχουμε 3 ευρώ. Εκεί έκανε ένα 20, ένα 30. Που θεωρείται ότι και η Κύπρος δεν είναι ευθύνη η χώρα, σαν χώρα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ξαφνικά όλα έχουν ανέβει. Και ξαφνικά και αυτό μας φαίνεται και πολύ περισσότερο γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Ωχ, ρίξαμε τόνους. Για να θυμηθούμε το θέμα σου.